Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα σε διάλεξη στα Τρίκαλα με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Ο Υπουργός έσπευσε να προσβάλλει καθηγητή Πανεπιστημίου Ιστορίας επειδή τόλμησε να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προβάλλει διεκδικήσεις έναντι της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης για το καθεστώς αυτονομίας Ύμβρου και Τενέδου. Το αδιανόητο περιστατικό κατήγγειλε ο ίδιος ο Παθών, ο διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, Μελέτης Μελετόπουλος. Είναι μια θέση την οποία στηρίζει εδώ και χρόνια το pronews.gr, το οποίο ζητούσε ανέκαθεν από το ελληνικό ΙΠΕΞ να προβάλλει διεκδικήσεις έναντι της Άγκυρας για τις καταφανέστατες τουρκικές παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό όχι μόνο σε ό,τι αφορά το καθεστώς αυτονομίας Ύμβρου Τενέδου και την εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών, αλλά και την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης με 4 αλλεπάλληλους διωγμούς το 1945, το 1955, το 1963, αλλά και το 1974. Πλέον μια κοινότητα που αριθμούσε περισσότερα από 150.000 άτομα έχει απομείνει με μόλις 3.000, ενώ με βάση την συνθήκη η Άγκυρα όφιλε να την προστατέψει και να εξασφαλίσει την εφημερία της. Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να τα διεκδικεί καθημερινά και να τα αντιτάσσει εναντί των ανύπαρκτων ζητημάτων που ανακοινεί καθημερινά η Τουρκία για δίθεν ελληνικές παραβιάσεις.